Σίγουρα είναι θερμητικά τα μηνύματα που έρχονται. Η δουλειά που γίνεται φέρνει αποτελέσματα. Ο κόσμος έρχεται πλέον. Θα αναβαθμίσουμε, θα δώσουμε περισσότερο κίνητρα στο γυναικείο μπάσκετ. Ήδη τα τέλη του μηνός αρθούν και από τη FIBA η πρόεδρος του γυναικείου της Ευρώπης για να δούμε πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε το γυναικείο, την γυναικεία καλαθόσφαιρα. Ο κόσμος ήταν εδώ, ήρθε να απολαύσει. Αρκετοί Κύπροι, μόνο μία ξένη. Ναι. Και οι Κύπριες συμπαίκτριες φυσικά έχουν φέρει αρκετό κόσμο εδώ. Τώρα με την πρώτη κατηγορία είναι άλλο το στοίχημα, είναι πιο επαγγελματικά τα πράγματα, είναι διαφορετικές οι καταστάσεις εκεί. Όμως το γυναικείο άθλημα νομίζω ότι πάμε αρκετά καλά και σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Βέβαια είχαμε και τη μείωση των ξένων, πλέον είναι 5 στο ανδρικό πρωτάθλημα που και αυτό βοήθησε. Για το γυναικείο υπάρχουν κάποια άλλα πλάνα για να αναφέρετε ήδη κάποια πράγματα, όμως έτσι υπάρχει κάποιο πλάνο για να δούμε το γυναικείο μπάσκετ να ανεβαίνει και άλλο. Θα δώσουμε κίνητρα σε άλλες ομάδες να φτιάξουν καινούργιες ομάδες και μέσα από ένα συντονισμένο πρόγραμμα της Ομοσπονδίας πιστεύω ότι θα αυξήσουμε τις ομάδες στο γυναικείο και θα τα βοηθήσουμε όσο μπορούμε το γυναικείο άθλημα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Δημητρίου. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια στον Κεραμνό, συγχαρητήρια στην ΕΝΑ. Ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι και νομίζω ότι αξίζει συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες και αθλητοπρέπεια. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα.